Οι έγκυροι και έγκυροι ενημέρωση γύρω από τις νέες τεχνολογίες, η μη δαιμονοποίηση του διαδικτύου και ο άκρητος στιγματισμός θυμάτων διαδικτυακού εκφοβισμού, η αποτελεσματική και υποστηρικτική συμπεριφορά και καθοδήγηση με λεπτούς χειρισμούς αποτελούν βασικά εχέγγυα τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο συνειδητοποίησης του φαινομένου της διαδικτυακής παρενόχλησης με απότερο στόχο την καταπολέμησή του. Ο ρόλος των γονέων είναι πολύ σημαντικός στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού. Οι γονείς πρέπει να είναι ήδη ενημερωμένοι για τους κινδύνους που αλοχεύουν στο διαδίκτυο και αντίστοιχα πρέπει να ενημερώσουν τα παιδιά. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μηνύματα προέρχονται από άγνωστο αποστολέα, υπάρχει δυνατότητα να απευθυνθούν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Όταν ο θήτης είναι γνωστός του θύματος ή συμμαθητής του, οι γονείς του θύματος πρέπει να απευθυνθούν στους γονείς του θήτη και να ενημερώσουν το σχολείο. Επίσης, αν οι γονείς διαπιστώσουν ότι το παιδί τους, παρόλες τις προσπάθειές τους, εξακολουθεί να είναι νευρικό και ανήσυχο, κρίνεται καλό να αποταθούν σε ψυχολόγο. Σε ακραίες περιπτώσεις παρενόχλησης, όπου καμία ενέργεια δεν λειτουργεί αποτρεπτικά, οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν και στην αστυνομία. Η πρόληψη και στη συγκεκριμένη περίπτωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Υπάρχει δυνατότητα να εγκατασταθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σύστημα φιλτραρίσματος για τον αποκλεισμό χυδαίων λέξεων ή εικόνων. Επίσης, τα παιδιά πρέπει να μάθουν να αποφεύγουν συναντήσεις με τα άτομα που γνώρισαν στο διαδίκτυο. Ακόμη και τα μικρά παιδιά είναι αναγκαίο να καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν και τι όχι, όταν αρχίσουν να εξερευνούν το διαδίκτυο. Χρήσιμο θα ήταν να θεσπιστεί ένας κώδικας συμπεριφοράς στην οικογένεια σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου και να εφαρμόζεται από όλα τα μέλη της. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών. Στις μέρες μας, ένα σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει σε σχέση με το ρόλο των εκπαιδευτικών είναι η ανεπαρκής ενημέρωση και επιμόρφωσή τους για το διαδικτυακό αλφαβητισμό. Οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της αυτοεπιμόρφωσής τους, αλλά και στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους από επίσημους εκπαιδευτικούς θεσμούς, κρίνεται σκόπιμο να αντιληφθούν όλες τις εκφάνσεις του φαινομένου. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συνεργάζονται με τους γονείς των παιδιών και να αντιμετωπίζουν τυχούσες περιπτώσεις διαδικτυακού εκφοβισμού άμεσα και όσο αυτό είναι εφικτό, αποτελεσματικά. Μπορούν να καλέσουν ειδικούς στην τάξη για να μιλήσουν στους μαθητές για το φαινόμενο. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δώσουν το κατάλληλο ενημερωτικό υλικό στους γονείς, οδηγίες για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, ορισμός εκφοβισμού, παραδείγματα, τρόποι αντιμετώπισης, ειδοποίηση αστυνομίας και άλλα. Σημαντική είναι η συμβολή των προγραμμάτων παρέμβασης που εφαρμόζονται στα σχολεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Χρήσιμες συμβουλές προς το παιδί. Δεν απαντάμε στα εκφοβιστικά μηνύματα. Μπλοκάρουμε την πρόσβαση του αποστολέα. Κρατάμε και αποθηκεύουμε τα μηνύματα ή τις συνομιλίες. Αυτό θα μας είναι χρήσιμο αν χρειαστεί ή αν θελήσουμε να το καταγγείλουμε. Αναφέρουμε το πρόβλημά μας στους γονείς μας ή σε άλλους ενήλικες που εμπιστευόμαστε. Δεν δίνουμε ποτέ τους κωδικούς μας σε κανέναν, ούτε στους καλύτερους φίλους μας. Δεν στέλνουμε μηνύματα όταν είμαστε θυμωμένοι. Είναι δύσκολο να πάρουμε πίσω αυτά που έχουμε πει πάνω στο θυμό μας. Όταν κάτι δεν μας φαίνεται σωστό σε έναν ιστό χώρο ή σε μια συνομιλία, τότε κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι. Γι' αυτό, εάν αισθανθούμε άσχημα, ας βγούμε αμέσως από τον ιστό χώρο ή ας διακόψουμε αμέσως τη συνομιλία. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι η διαδικτυακή επικοινωνία δεν είναι πάντα ιδιωτική, καθώς οι άλλοι μπορούν να αντιγράψουν, να εκτυπώσουν και να μοιραστούν με άλλους τα λεγόμενά μας ή τις φωτογραφίες μας. Δεν προωθούμε μηνύματα ή εικόνες και φωτογραφίες που θα μπορούσαν να πληγώσουν τα συναισθήματα κάποιου. Έχουμε στο μυαλό μας ότι αν κάποιος μας στείλει ένα μήνυμα και το προωθήσουμε ή γελάσουμε με αυτό, στην ουσία γινόμαστε και εμείς μέρος του εκφοβισμού.